έχουμε ισχυρή δύναμη ώστε να μπορούμε να ανοίξουμε το ζήτημα των προγραμματικών συγκλήσεων. Ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό. Το έχω πει. Ο λαός να λέει ότι δεν σε θέλω στην κυβέρνηση και εσύ να θες να μπει στην κυβέρνηση με το Στανιό. Αν δεν λάβει ισχυρό διψήφιο ποσοστό από την πρώτη Κυριακή της απλής αναλογικής, δεν πρόκειται να μπει σε συζήτηση για κυβερνητικές συνεργασίες, ξεκαθάρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, αποκλείοντας ωστόσο από ένα τέτοιο σχήμα να είναι επικεφαλής ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για μια αμιγώς πολιτική κυβέρνηση όπου πρωθυπουργός θα είναι πολιτικό πρόσωπο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός συνασπισμού των τριών πρώτων κομμάτων στο πλαίσιο της τρίτης ερευνητικής εντολής. Πολιτικά πρόσωπα τα οποία θα μπορούν να εκφράσουν το φιλόδοξο αυτό προγραμματικό. Πολιτικά πρόσωπα από ποιους χώρους? Εξαρτάται από τη δύναμη των κομμάτων. Θα καλέσω όσους θεωρούν ότι αυτά που λέμε στο πρόγραμμά μας είναι θετικά για την πατρίδα. Ο κ. Βαρουφάκης θα μπορούσε να είναι κομμάτι αυτής της συνεργασίας. Το πρόγραμμά μας είναι ένα πρόγραμμα του προοδευτικού ρεαλισμού. Μιλά συγκεκριμένα. Πρόσωπα τα οποία έπαιζαν με τη δραχμή, δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν κομμάτι ενός σχεδίου μακροπρόθεσμου για τη χώρα. Δεν μπορείς να βγάζεις πρώτον το Μητσοτάκη και να σου προκύπτει άλλος πρωθυπουργός. Εξαρτάται με την ποσοστό. Υπάρχει μια αλλίωση της λαϊκής εντολής. Αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης είναι μια αδιέξοδη πρόταση. Ίσα-ίσα. Σε μια αδιέξοδη λύση. Ίσα-ίσα. Είναι μια πρόταση συγκλήσεων του πολιτικών δυνάμεων. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν διαχωρίζει μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας. Λέει ότι θα μπορούσε να συγκυβερνήσει είτε με το ένα είτε με το άλλο κόμμα. Άρα λοιπόν αναρωτιέται κανείς πώς θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί ένα σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα το οποίο ευαγγελίζεται ότι έχει ο κύριος Ανδρουλάκης με συγκυβέρνηση την Νέα Δημοκρατία. Απαντώντας στα καρφιά του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι αρνήθηκε δύο φορές να συναντηθούν στο παρελθόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε πως ποτέ δεν έλαβε θεσμική πρόσκληση από τον Πρωθυπουργό και αναφέρθηκε στις δύο συναντήσεις που είχαν, μία στους διαδρόμους της Βουλής και μία στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, γνωρίζοντας δύο μέρες πριν για την απόπειρα παγίδευσης του κινητού του με το λογισμικό Predator. Στο Πρωθυπουργός και μου λέει γιατί δεν στηρίζεται να υπάρξει αλλαγή στην ανεξάρτητη αρχή. Αφού χρειάζονται 3/5, πρέπει να βοηθήσετε κι εσείς να υπάρξει αυτή η αλλαγή. Και του λέω: βιάζεστε πάρα πολύ, αν βιάζεστε τόσο πολύ, συνοηθείτε με τον κύριο Βελόπουλο ή με τον κύριο Τσίπρα. Γιατί το είπα αυτό, κύριε Μαγκυριάδη? Του την άρεσε πάρα πολύ καλά το σκάνδαλο του Predator. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ήθελε να αλλάξει τον κύριο Μενουδάκο